Εμείς συνεδριάσαμε, έγινε το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίσαμε να πάμε σε Γενική Συνέλευση, που η αλήθεια είναι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τον αριθμό που ήρθαν από τους συναδέλφους, όμως είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι ήρθαν καινούργιοι συνάδελφοι σε αυτήν. Προβληματίστηκαν, τοποθετήθηκαν κάποιοι, φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση από κόσμο νέο να μπει στο σωματείο, να το γνωρίσει, γιατί ακόμα όχι να παλέψει και μαζί μέσα από τις γραμμές του. Βγάλαμε τις περιοδίες στο πρόγραμμα και εδώ συνάδελφοι να φέρουμε και μια εικόνα λίγο από τον κλάδο, ο οποίος δεν είναι μόνο η σημερινή, δηλαδή αυτή που έχουμε μόνο το προηγούμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι. Φαίνεται να υπάρχει μια αναμονή. Μια αναμονή όχι αυτή που υπήρχε πριν κάποια χρόνια με τις κυβέρνησεις ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα φέρει. Μια αναμονή που λέει τώρα από πού θα μας τη φέρουν. Έτσι φαίνεται για τους συναδέλφους. Η κατάσταση δεν άλλαξε καθόλου το καλοκαίρι. Οι συνάδελφοι εδώ στη Τζιμισκή στα εμπορικά κέντρα δουλεύανε όλες τις Κυριακές, χωρίς σταματημό. Έχουμε εικόνες ότι έχουν κοπεί άδειες, ρεπό κομμένα εννοείται, και ακόμα και σε αναρωτικές άδειες, δηλαδή ερχόντουσαν συνάδελφοι τραυματισμένοι να δουλέψουν για να βγει το πρόγραμμα. Η δουλειά από το πρωί στο βράδυ στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ, ειδικά σε Σύνδο, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Η έξαρση των εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε κάποια σούπερ μάρκετ. Χαρακτηριστικά σήμερα να πω, είχαμε μια περιοδία με το σωματείο στα ΑΒ Βασιλόπουλος και εκείνη την ώρα ακριβώς της περιοδίας κατέβηκε η διευθύντρια κάτω τρελαμένη, γιατί ένας συνάδελφος είχε λιποθυμήσει. Αν δεν ήταν το σωματείο εκεί η παρουσία μας, δεν ξέρω αν θα είχε γίνει κλείστο στο ασθενοφόρο και για να πάνε από όλους συνάδελφους να είναι καλά, αλλά και να καταγραφεί ένα εργατικό ατύχημα. Φανταστείτε τι συμβαίνει όταν λείπουμε. Η πίεση της εργοδοσίας έχει αρχίσει να γίνει ταφόρητη ακόμη περισσότερο, όχι ότι πιο πριν δεν ήταν, αλλά πλέον αυτό το νόμος και τάξη αρχίζει και επιβεβαιώνεται και μέσα στους χώρους δουλειάς. Για παράδειγμα, οι απειλές είναι καθημερινό φαινόμενο. Χαρακτηριστικά, πριν μία ώρα χτύπησε το τηλέφωνο που μια συναδέλφισσα στα Τζάμπο, σε πασίγνωστη αυτή εταιρεία των παιχνιδιών, που δεν τους αφήνουν ούτε για γυναικολογικούς λόγους οι συναδέλφοι στα ταμεία να πάνε τουαλέτα. Είναι πάρα πολύ χοντρό το ζήτημα αυτό. Θα δούμε να το ανοίξουμε. Θέλουν οι συναδέλφοι να κάνουν νόμιμα καταγγελία σε πρώτη φάση. Θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε. Και φυσικά η πίεση στα ίδια τα συνδικαλιστικά στελέχη, στα ίδια στελέχη του σωματείου, τη διοίκηση, αλλά και σε όποιον προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι να διεκδικήσει συστήματα μέσα στον χώρο δουλειά του. Και στο Βασιλόπουλο, και στα My Market, και στα Lidl. Υπήρχε επίθεση καθαρή της εργοδοσίας απέναντι στις συνδικαλιστές, γιατί ακόμα τόλμησαν να μας πούνε ότι υπογορεύεται η συνδικαλιστική δράση μας στον χώρο δουλειάς. Αλλά είχαμε και απολύσεις ανθρώπων, για παράδειγμα σε εμπορικό κατάστημα στο αεροδρόμιο, επειδή ζήτησαν την υπερβολή να έχουν ένα σκαμπό, για παράδειγμα στο ταμείο τους, ή αν κάνουν διάλειμμα, ή τα ωράρια τους που ήταν 16 ώρες βράδια μέσα σε 24 ώρες που διαρκεί η ημέρα. Το ζήτημα συνάδελφοι, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Αυτή είναι η εκτίμηση και του σωματείου. Γι' αυτό περνάει και το συνδικαλιστικό νόμο, αντισυνδικαλιστικό νόμο για την ακρίβεια, διότι με αυτόν δεν θέλουν να έχουν κανένα εμπόδιο να επενδύσουν χωρίς κανένα πρόβλημα μπροστά τους, ακόμα και στον κλάδο του εμπορίου. Νομίζω εμείς απέναντι πρέπει να βάλουμε ένα κομμάτι από μόνο, εννοείται να πιάσουν την επιχειρηματολογία και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι θα μιλήσουν, υπόθηκε στην εισήγηση, αλλά πρέπει να βάζουμε και νίκη στον σωματείο. Πρέπει να βάζουμε νίκες των σωματείων και εδώ και της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων, που εντάξει δεν είναι και οι μεγαλύτερες δυνατές, αλλά σίγουρα μπορούν να ανοίξουν έναν δρόμο. Για παράδειγμα, στα Βασιλόπουλο έχουν μειωθεί απλήρωτες ώρες όπου υπάρχουν συνδικαλιστές και παρέμβαση σωματείου. Οι συνάδελφοι κάνουν διάλειμμα. Δεν είναι δεδομένο αυτό συναγωνιστές. Όπου υπάρχει σωματείο, η συμπεριφορά έχει βελτιωθεί από τα στελέχη της εταιρείας. Παπούτσια ασφαλείας έχουν δοθεί στους εργαζόμενους. Ακόμα και τα σάντουιτς και τα φρούτα και τα νεράκια παρέχονται. Όλα αυτά γίνανε μετά από πίσω σωματείου. Στα My Market το ίδιο. Παίρνουν επιδόματα, παίρνουν οι κρεοπόληδες. Γιατί εκεί ανοίξαμε τέτοια ζητήματα. Με παρουσία του σωματείου άρχισαν πλέον οι εργαζόμενοι να διεκδικούν. Στα Πράκτικερ βάζουν ζήτημα τώρα καλά και στα παπούτσια ασφαλείας, αλλά και τοποθέτηση προϊόντων σε χαμηλότερα ράφια, να μπορούν να είναι προσβάσιμα σε αυτά που είναι πιο ψηλά στις αποθήκες. Κάναν έλεγχο του επιχειρησιακού που έχουμε εδώ πέρα, ούτως ώστε μόνο όσοι είναι εξειδικευμένοι με κλάκα να τα κουβαλάνε και όχι οποιοδήποτε άλλο. Είναι τώρα για επανέλεγχο το ζήτημα των κλιματιστικών στον χώρο δουλειάς, μέσα στην αποθήκη, στα discount. Σε κάποια καταστήματα κάνουν διάλειμμα. Τώρα μιλάμε για τις χειρότερες επιχειρήσεις σε χώρους δουλειάς, σε συνθήκες δουλειάς. Καρέκλες δόθηκαν στα ταμεία. Υπάρχουν απλήρωτες ώρες που πλέον
σταμάτησαν τέλος πάντων, υπάρχει κουρασία του σωματείου. Όλα αυτά και άλλα πολλά, συνάδελφοι, να μην μακρηγορώ, πρέπει να τα ανοίξουμε, να δείξουμε ότι για μας είναι ζήτημα ύπαρξης των συνδικάτων αυτός ο νόμος που παραφέρουνε. Μην τολμήσουν να το ψηφίσουν, θα μας βγουν απέναντί τους και θα μας βγουν απέναντί τους και μεθαύριο στην συγκέντρωση της ΔΕΘ, μαχητικά, ενωμένα, αποφασιστικά.